Τότε ήταν τα πραγματάκια ακόμα φτηνά και όμορφα, γιατί λειτουργούσε ακόμα η κοινή συνείδηση του κοινού αγαθού και του κοινού καλού και τη αλήθεια. Το bonum και verum, α πούμε, εισήγαν τότε. Έχει ποια αναφορά. Σήμερα έχει πρόβλημα αυτή η αναφορά. Αυτό είναι το θέμα. Και βέβαια το λέμε αυτό, ότι δεν έχει κανένα κέρδο. Αν μου πει κανένα ότι κάποιο έχει κέρδο από αυτή την κατάσταση, θα πω ποιο είναι. Κανένα. Καταλάβατε, δεν υπάρχει κάποιος που να έχει κέρδος τελικά. Ακριβώς γιατί εάν γίνει αυτό με ριζικό τρόπο, ουσιαστικά θα είναι τέτοιο το ανακάτωμα που οι πάντες θα στραφούν αντίον όλων. Δεν είναι δηλαδή. Δεν είναι. Εκτός αν σχεδιάζεται ο τέλειος ολοκληρισμός, εγώ κάνω μια πρόβλεψη εδώ, ο οποίος θα είναι, αλλά αυτό τι θα είναι, είναι κάτι που αρέσει κανέναν, ναι. Σε ποιους τους, αυτούς θα τον εφαρμόσουν, τους ελάχιστους, οι υπόλοιποι. Μας αρέσει αυτό. Μας αρέσει αυτό. Ποιος δεν θα πρέπει να πει, κοίταξε ρε παιδί μου, Και αυτοί ακόμα που θα τον εφαρμόσουν, τέλος και αυτοί θα καταποντιστούν σε αυτό. Όπως έχει δείξει η ιστορία. Τόσες φορές. Όταν ο Χίτλερ βγήκε στα πράγματα, έλεγε το χιλιετές Ράιχ. Όταν εμένα μου είπε ο Άγιος Παΐσιος, 5 χρόνια πριν γίνει ότι θα πέσει το καθεστώς, διότι ο Θεός αυτή τη στιγμή είχε πει: η πρώτη γενιά μου λέει έφταιγε, η δεύτερη, η τρίτη είναι αυτό, θα επέμβει ο Θεός τώρα. Μια προφητεία καθαρή. Εγώ το πήγα με το βιβλίο του Καστοριάδη στα χέρια, τον Ντουβάν Λαγκέρ, και του λέω: ο Καστοριάδης λέει μέσα το 85 ότι θα γίνει πυρηνικός πόλεμος. Και μου λέει: ο Θεός λέει άλλα. Λέω: τι λέει ο Θεός. Μου λέει ότι σε λίγα χρόνια από τώρα λέει, θα γκρεμιστεί το σύμπαν. Όλο, όλο. Λέω πότε. Εγώ είπα χαρακτηριστικά, πότε, σε 1000 χρόνια. Όχι, ρε, τώρα θα το δείτε γρήγορα, πολύ γρήγορα. Και εγώ σαν διαβόλο, σαν τρελό, βέβαια, γιατί σκοτώνομαι. Μέχρι το 89-90, κανένα μα δεν φανταζόταν ότι θα του έφευγε τον Γκορμπατσόφ η κατάσταση. Και μάλιστα μου είπε το όνομα, αυτό ο Γκορμπατσόφ που το είχε βγει μόλι σκοπτό. Κοιτάξτε τώρα τι σα λέω. Μπορώ να το αποσιοποιήσω αυτό. Και αυτό ήταν σαν ανθρώπινο πλάσμα. Με ένα φωτισμό Θεού έβλεπε την ιστορία. Ούτε η KGB, ούτε η CIA, μέχρι το τέλος του 89-90, δεν φανταζόταν κανένας θα γίνει αυτό. Και κανένας δεν το περίμενε. Ναι, αλλά ο Θεός, καταλάβατε, σας είπα, δεν έχει, να το πω με άλλα λόγια, όταν έγινε ο Ναός Σολομόντος, είπαν οι πατέρες εκεί, οι άνθρωποι που τον φτιάξανε εκεί, να βάλει ο Θεός τη σφραγίδα του πάνω για να είναι. Αν δεν βάλει σφραγίδα και ο Θεός ένα έργο ιστορικό ανθρώπινο, δεν μας φιλοξενεί, δεν μας αναπαύει. Αρχίζουν τα προβλήματα και κάποια στιγμή θα καταρρεύσει. Εγώ δεν προβληματίζομαι πολύ με αυτά που έχω ζημιοποιήσει και τέτοια. Υπήρχε όντως εκεί και ο Ρωμαϊκή Παγκοσμιακή και τώρα. Δεν είναι και το θέμα αυτό, μπορεί να είναι και θετικό μάλιστα, ξέρετε. Από μια άποψη, γιατί γίνονται πιο διαφανή τα πράγματα σήμερα. Σήμερα ξέρουμε τι συμβαίνει πολύ πιο καλά και δεν μπορεί να κρυφτεί εύκολα κάτι όσο παλιά. Αλλά πάντα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι αυτά θα τα χρησιμοποιήσουν με ιδιωτελείς σκοπούς και εδώ είναι το πρόβλημα. Η παιδεία μας, ο στοχασμός μας, η ύπαρξή μας πρέπει να βοηθάει στο να. Μη γίνει αυτό. Ούτε δημοκρατία θα είναι αυτό που θα γίνει, ούτε ισονομία θα είναι, ούτε αδελφοσύνη θα είναι, ούτε ισότητα θα είναι, ούτε τίποτα. Θα είναι το αντίθετο από όλα αυτά, στο τέλος. Καταλάβατε, σκεφτείτε λίγο αυτό το παιδί που σας είπα προηγουμένως, το οποίο μεγαλώνει σήμερα και του λένε γιατροί, φαρμακοποιοί, ψυχολόγοι, ξέρω εγώ, παπάδες, όχι ευτυχώς. Γίνει ο εαυτό σου και κάνει αυτά που θέλει. Φανταστείτε αυτό που θα γίνει αύριο πολιτικό και να γίνει πρωθυπουργό. Φανταστείτε αυτό αύριο να έχει δύναμη στα χέρια του, θα κοιτάξει να την αποκτήσει. Πώ θα τη χρησιμοποιήσει, όλοι ξέρουμε πώ. Και κοιτάξτε τι τρομερέ αντιφάσει. Απ' τη μια ζητούμε το κοινό καλό, και απ' την άλλη ετοιμάζουμε σήμερα ένα παιδιά τα οποία το τελευταίο πράγμα που του απασχολεί, αν του απασχολεί καθόλου, είναι το κοινό καλό. Εκτός αν βρεθούν κάποια από αυτά πρικισμένα και έχουν άλλες πηγές και το αναζητήσουν. Αλλά το mainstream, ας πούμε, σήμερα είναι κάνει ό,τι σου αρέσει να περάσει καλά. Περάσει καλά. Να περάσει καλά είναι μια λατριαστική έκφραση. Αυτός αύριο θα έχει δύναμη στα χέρια του. Σήμερα το μόνο που κάνει είναι να
απατάει την κοπελίτσα του, ας πούμε, με άλλες 2-3. Ελευθερία. Το μπορεί να κάνει σήμερα. Αύριο θα έχει στα χέρια του δύναμη, θα έχει χρήματα, θα έχει εξουσία, αλλά θα είναι ο ίδιος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα κάνει το ίδιο πράγμα και πλέον θα είναι βάρος όλων μας. Τώρα το πολύ θα ταλαιπώρησε δύο κοριτσάκια. Ναι, λέω ότι είναι καλό. Κακό είναι. Αλλά αύριο, με την ίδια νοοτροπία η οποία καταφάσκεται και με τη βοήθεια της τεχνολογίας, να βλέπετε εδώ, η οποία θα τον κάνει πιθανώς πολύ πολύ ισχυρό, να την έξω ωραία τον κόσμο. Αυτό γιατί δεν το καταλαβαίνουμε σήμερα? Είναι μια απορία μου. Αυτό θα πρέπει να είναι η καθημερινή μας μέρημνα. Άρα το μας ενδιαφέρει να μην ακουστεί το ένα, να μην ακουστεί το άλλο, να μην ακουστεί το τρίτο, να μην ακουστεί το τέταρτο. Σας είπα, εγώ είμαι υπέρ της ελευθερίας. Θέλω η ελευθερία όμως μέσα της να έχει και σοφία, να έχει και αγαθότητα, να έχει και αγάπη. Ε? Δεν γίνεται. Εμείς τότε είναι επικίνδυνη. Σας είπα, τότε η ελευθερία είναι η πυρηνική έκρηξη. Δηλαδή η απόλυτη διάλυση του παντός. Ελευθερία δεν είναι αυτό? Ναι. Έτσι νομίζω. Με αυτό σήμερα επιχειρείται αυτός ακριβώς μια ελευθερία που δεν αφορά τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του είναι. Και εδώ είναι το περίεργο, ότι ακόμα και αυτοί που έχουν πρόβλημα με την οντολογία, και λένε, το θέμα είναι, έχουν αποκηρύξει από μέσα στο αγαθό, έχουν αποκηρύξει μέσα στο... Να το πω με ένα άλλο τρόπο. Όταν εγκαλείς ως αδικούμενος, εγκαλείς λοιπόν και ως οπαδός της απόλυτης δήθεν, πώς το λένε, ακαταλληλότητας της οντολογίας. Διότι είναι, ξέρω εγώ, καταπιεστική. Όταν εγκαλείς τον άλλον λοιπόν και του επιτίθεσαι και του λες δεν είσαι τέτοιος και τέτοιος και τέτοιος, αλλά πρέπει να είσαι τέτοιος και τέτοιος και δεν κάνεις πάλι οντολογία. Δεν γλιτώνουμε από την οντολογία. Αυτό είναι το θέμα. Θα του πεις δεν είσαι αυτό που έπρεπε να είσαι. Δηλαδή έχεις μια εικόνα περί ανθρώπου και δεν είναι στιγμή αρνείς ότι έχεις εικόνα περί ανθρώπου. Βρε, την έχεις την εικόνα περί ανθρώπου. Απλώς είναι ένα άλλο μόνο που έχεις στο μυαλό σου. Επομένως δεν φεύγουμε από την οντολογία. Το έλεγα σε κάποιον πρόσφατα αυτό, διανοούμενο που φυσικά δεν καταλάβαινε και λέω φυσικά γιατί το λέω με λύπη αυτό, γιατί ήταν και δημόσιο ανήρ, και μου λέει από τα οντολογικά και είπα, βρε, εσύ, του λέω. Όταν εσύ σε μένα λες ότι κάνω κακός, που κάνω άσχημα που χρησιμοποιώ τη λέξη οντολογία και αφορά τη λέξη είναι, εσύ ο ίδιος έχεις ένα άλλο είναι στο νου σου. Με κοίταγε εκστατικός. Τουλάχιστον κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να απαντήσει εύκολα. Και δεν απάντησε. Έχουμε μια εικόνα περί του είναι μέσα, στην οποία κρύβουμε. Καταλάβατε. Όπως οι παλιοί χιτλερικοί, ας πούμε, να διαβάσετε κάποιους διανοούμενους και ήταν περί το Ράιχ και λέγανε ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με την εξουσία. Αλλά θέλουμε να ελευθερώσουμε το λαό, εθνικός σοσιαλισμός, για να πάει στα πεπρωμένα του. Στην ουσία είχαν μια οντολογία της ελευθερίας μέσα τους, στο μυαλό τους, συγκεκριμένη, η οποία διεξήγεται με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Τόσο συγκεκριμένο που ματοκύλησε την ανθρωπότητα και δημιουργήσε εκατοντάδες εκατομμύρια νεκρούς. Δεν είναι δηλαδή αυτό που λέμε, είναι αυτό που εννοούμε κάθε φορά. Και αυτό που εννοούμε χρειάζονται μερικοί διανόμοι για να μας το ξεκαθαρίσουν κάποιες στιγμές ή να μας το υπενθυμίζουν. Και αυτή είναι η δουλειά, το επιμένω εγώ, του διανόμου, η δουλειά αυτή είναι να, έλεγε Βιτκενστάιν, να ελέγχει τη γλώσσα, τα οριστήματα της γλώσσας και, αυτά που εννοεί η γλώσσα. Για να το κάνω αυτό για το κοινό καλό, σας το ξαναλέω. Δεν είναι, βλέπετε, ανέφερα πουθενά εγώ τη λέξη Ορθόδοξη Εκκλησία ή ξέρω εγώ Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ή Ισλάμ. Αυτό θεωρώ ότι είναι πανανθρώπινα που λέω τώρα. Είναι πανανθρώπινα, δεν είναι κάποιος που έχει να κερδίσει από αυτή την ιστορία. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν κάποιοι που νομίζουν ότι πρέπει να στερέψουν αυτές οι πηγές. Και το νομίζουν από λάθος, το νομίζουν γιατί έχουν ανατραφεί λάθος, έχουν λάθος παιδεία λάβει. Έχουν λάβει εντελώς λάθος
πνευματική κατεύθυνση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αν μετανοήσουν και αλλάξουν, θα είναι καλό και για αυτούς πρώτα. Αυτοί οι ίδιοι θα γίνουν ευεργέτες της ανθρωπότητας. Μεγάλη ευεργέτηση. Ενώ αλλιώς θα γίνουν τέρατα και θα περάσουν την ιστορία ως τέρατα. Παρόλο που θέλουν να περάσουν σωτήρες. Δεν είναι δηλαδή. Και όλα τα νέα παιδιά πρέπει να καταλάβουν αυτά τα πράγματα και να λυτρωθούν από το. Την κατάσταση αυτή της. Ο Χέγκελ την έλεγε ωραία, το έχω πει ξανά και ξανά γιατί μου αρέσει. Η γλιώδης υποκειμενικότητα. Είναι πολύ ωραία έκφραση. Η γλιώδης υποκειμενικότητα. Αυτό είναι ουσιαστικά. Ω, τι ωραίο, πολύ σημαντικό θα πω. Βλέπει, πιστεύω ότι σήμερα αποθείται η τραγωδία και η δοκιμασία ο στραβός. Αν σου σημαίνει, πρέπει να μην το λες καν. Ή πρέπει να μην το δίνει σημασία. Τι απαιτεί να το δίνει σημασία, αφού σε διαλύει. Αφού σε καταστρέφω, δεν μπορεί να το επόμενο βήμα. Γιατί, διότι δεν έχουμε ακριβώς την αίσθηση ότι είμαστε παγκόσμια όντα. Είμαστε, σας είπα, είμαστε το πάνω. Καθένα μας είναι μια όψη του όλου. Άρα, όταν ταλαιπωρείσαι, σημαίνει ότι κάτι πρόσβαλες από αυτό το όλο. Βασικά αυτή είναι η αιτία. Δεν είναι απλώς ότι σε αδίκησαν. Καταλάβατε. Πώς το έλεγε και ο Ηράκλειος πάλι. Η δίκη και τύσεις. Διαβάζει τον Αναξίμαδρο και τον Αναξιμένη κλπ. Υπάρχει κάποιος που τον ταλαιπωρήσει και σου κάνει και αυτό τα ίδια. Και βέβαια υπάρχει ο πνευματικός νόμος που λέει ο Μάρκος Ασκητής, γιατί μπαίνει και ο Θεός στη ιστορία αυτή. Καταλάβατε. Αδικείς λοιπόν εσύ και τώρα τραβάς και αδικία. Αυτή η δική αδικία που είναι δοκιμασία. Πρέπει να σε κάνει να σκεφτείς ξανά τα πράγματα ριζικά. Αν δεν τα σκεφτείς ριζικά, θα πας προς τον ψυχίατρο και θα σου μπικώνει με αντικαταθλιπτικά μέχρι να σου έρθει η επόμενη δοκιμασία, που θα είναι πιο πολλά μεγάλα αντικαταθλιπτικά, άλλη μεγαλύτερη δόση και στο τέλος την 7η αλλαγή δόση θα την άξεις κιόλας. Και είναι φοβερό σήμερα ότι οι άνθρωποι πάνε, ξέρετε, στον ψυχίατρο με την αίσθηση ενός μάγου. Μάγου. Τι είναι μάγος. Ακούω κάθε τόσο και χαμογελάω πικρά. Σας είπα, εγώ ξεκίνησα από ψυχολογία και ξέρω πάρα πολύ καλά τι μαθαίνει ένας ψυχολόγος. Πάρα πολύ καλά. Σας βεβαιώνω ότι δεν είναι αυτό που νομίζει ο κόσμος, αλλά δεν είναι και το θέμα. Γίνεται μια συμφορά αυτό και στείλανε ψυχολόγους και περιμένουν ψυχολόγοι, οι οποίοι δεν ξέρουν τι τους γίνεται σε μερικές περιπτώσεις και το μπέρδεμα των κριτηρίων που κουβαλάνε από 130 διαφορετικές σχολές ψυχοθεραπείας και 50 διαφορετικές σχολές προσωπικότητας, ψυχοθεραπείας. Και αυτοί κάνανε. Να βοηθήσουν τον κόσμο. Μην ακουστεί όμως ότι εστάλησαν ιερείς, ότι ο παπάς δεν ξέρει τίποτα. Ο παπάς δεν εφορέσει τίποτα. Δεν, ούτε φιλόσοφοι στέλνονται βέβαια, με συγχωρείτε. Διότι και αυτοί κινδυνεύουν να μας προσανατολίσουν ευρύτερα. Καήκαμε. Το θέμα είναι να μου φύγει εμένα η λύπη σήμερα. Βρε ανόητε. Η λύπη που νιώθεις είναι σημαντική. Μπορεί να σε βοηθήσει να επαναπροσανατολιστείς σε όλο το σύμπαν. Γι' αυτό είναι ένα δώρο. Κακό, δύσκολο πράγμα. Αλλά ποιος θα το πει αυτό. Και πάνε ψυχολόγοι και άμα σας μαγνητοφωνήσω τι λένε, θα πέστε ξέρει από τα γέλια. Δεν έχω τίποτα με αυτούς, αλλά επειδή προχώρησα από την ψυχολογία στη φιλοσοφία και στη θεολογία, βλέπω και πόσο φτωχή είναι από μόνη τους η επέμβαση αυτή. Τι θα μου πει εμένα, κοίταξε. Δηλαδή, έχασε τη γυναίκα σου, ο κόσμος είναι γεμάτος γυναίκες. Τι ωραία. Για μένα αυτή η μία γυναίκα όμως, βρε. Τι τι ήτανε. Έχασε το παιδί σου, εμπειράσεις, έχεις άλλα παιδιά. Τι ωραία. Πες σε μια μάνα αυτό. Πες τα αλήθεια. Πήγανε τώρα στο στόκι, έτυχε να μου λένε κάποιοι. Και έβγαινε από τα ρούχα. Ήταν απίστευτο. Πόσα παιδιά έχετε, ρωτούσε μία. Επειδή έχετε και άλλο παιδί. Βρε, σαν να σου λέει τώρα πόσα δάχτυλα έχεις, θα κόψω το ένα, έτσι κόψω και τα δύο, θα έχεις ακόμα δύο. Καμιά αναγωγή στην αιωνιότητα που κουβαλάμε μέσα στο απόλυτο που ζητάμε να παρέψει. Γι' αυτό ένας Αμερικανός ψυχολόγος έφτασε να πει, σωστά γαλινόμη μου, ότι μια θεμελιώδης νεύρωση έγκυται το σημερινό αυτό έγκυται στο ότι αποθεί το απόλυτο. Από αυτή την εμπειρία του απολύτου στη ζωή του. Ξέρετε, τρομακτικό είναι να αποθείς την εμπειρία του απολύτου. Να σε καλεί το απόλυτο σε όλα τα επίπεδα.
και εσύ να το αποθείς. Διότι θες την απόλυτη αγάπη. Είναι κανένας από εμάς που να λέει την αγάπη θέλουμε εμείς ως μαζί να μην γίνει. Θες την απόλυτη ελευθερία. Είναι κανένας από εμάς που να λέει την ελευθερία τη θέλουμε με σκλαβιά μέσα. Όχι. Θέλεις την απόλυτη γνώση. Είναι κανένας από εμάς που να λέει ότι τη γνώση θέλουμε να μην είμαι άγνοια. Θες την απόλυτη επιστήμη. Θες την απόλυτη ελευθερία και τελικά θες την απόλυτη ζωή. Είναι κανένας από εμάς που να λέει ότι τι ωραία που θα πεθάνω. Αχ, να πεθάνω. Κουράστηκα. Όχι. Ξέρετε την αρχαία ιστορία. Τον ανθρώπου είπε δεν αντέχω να ζω, ήρθε ο χάρος και του λέει στους μύθους του. Γιατί λέει ήρθες εδώ, τι θέλεις ή να το φορτιωνάρεις, σήκω στο φορτίο μου, λέει, δεν θέλω τίποτα. Και το φοβερό είναι ότι ενώ έχουμε την εικόνα του απολύτου μέσα μας και την επιθυμία του απολύτου, ξέρουμε ότι είμαστε φθαρτά όντα. Αλλά το ερώτημα είναι ποιος μας έβαλε αυτή την εικόνα μέσα μας, ούτως ώστε να ζητούμε τα πάντα με απόλυτο τρόπο. Η απάντηση είναι ότι είναι η εικόνα του Θεού μέσα μας αυτό. Είμαστε όντα τα οποία προορίζονται να ζήσουν το απόλυτο. Και μετά αρχίζει η συζήτηση περί Χριστού που καβαλάει αυτό το απόλυτο με ανθρώπινη μορφή μέσα στα όντα και δημιουργεί έναν δρόμο για να το ακουμπήσουμε το απόλυτο και να γίνουμε απόλυτοι κατά χάρη. Αυτά είναι ικανά να αναστήσουν ψυχές, σήμερα έχουν τελειώσει. Και μπαίνει μια χαζοψυχολογία στη θέση τους, νιώθεις καλά, δεν νιώθεις καλά, νιώθεις καλύτερα, υπάρχει ένα χαπάκι, τώρα είσαι καλύτερα, υπάρχει ένα δεύτερο χαπάκι, συνειδητοποίησε τώρα, ρίχτα έξω, κάνε δείξε. Δεν θέλω να τα λέω γιατί τα ξέρουμε όλοι. Αλλά κοιτάξτε όμως πόσο τρομερή, μεγάλη επίδραση και καταλυτική έχει μέσα μας αυτό το death style, που λέω, αντί για lifestyle, death style. Αυτό το πράγμα, αν δεν το συνειδητοποιήσουμε, θα μας καταπιεί. Και πρέπει στα παιδιά να δώσουμε αυτό το άνοιγμα. Για το όφελος, το ξαναλέω, για πολλωστή φορά όλων μας. Καταλάβαμε, να τους κάνουμε ανθρώπους υπεύθυνους μέσα στο όλον. Να ξέρει ότι αν εγώ κάνω το τόσο μου, αυτό επηρεάζει την ιστορία ολόκληρη, στην πραγματικότητα, τη μοίρα του ανθρώπου στον κόσμο. Δεν είναι ότι κρύβομαι κάπου και καταναλύσω σαν το σκύλο που παίρνει το κόκαλο και πάει στη γωνιά να το φάει. Σήμερα είναι σαν σκύλοι έχουμε γίνει. Παίρνει τη σχεσούλα, τη πάει στη γωνιά και να τη φάει μόνος του. Θυμάμαι πάντα ότι μου έκανε εντύπωση όταν πήγαινα διακοπές. Μου έκανε εντύπωση. Πήγαινα διακοπές εγώ με την οικογένεια, ας πούμε έτσι. Μου έκανε εντύπωση τα πολλά μοναχικά ζευγάρια. Που μοιάζαν σαν να προσπαθούσαν να καταναλώσουν μια ιδιωτική ευτυχία σε μια γωνιά μόνα τους, πάντα μόνα τους. Και μετά από λίγο βέβαια τι είχε διαλύσει το σύμπαν. Γιατί αν δεν μπει το όλον μέσα στην προσωπική μικρή σου ευτυχία, η ευτυχία αυτή δεν διαλύθηκε μετά από λίγο. Γιατί είναι ναρκισσική ευτυχία, είναι ψεύτο ευτυχία. Σε καθρεφτίζεις, με καθρεφτίζεις. Και τι έγινε. Σιγά το πρόβλημα, το μεγαλείο. Δεν μπορεί να αποσυρθεί στην ιδιωτική σου ευτυχία όταν το παν καταραίει. Όταν υπάρχει κίνδυνο να καταρρεύσει. Τώρα έρχονται και βέβαια και εντάξει, είπαμε. Οι πολιτικοί μας αν με ακούνε θα λένε εντάξει, εμείς έχουμε το σωστό κόμμα. Το σωστό κόμμα. Το κόμμα με αυτή την άποψη θα έπρεπε να είναι ένα κόμμα που θα έχει όλη αυτή τη διερώτηση μέσα του. Μπορεί, γι' αυτό είπε ο Πλάτων, οι φιλόσοφοι να βασιλεύσουν. Με αυτή την έννοια το είπε. Όχι ότι όλοι οι φιλόσοφοι θα είναι αυτοί, αλλά με την έννοια ότι να μπει ένα τέτοιο τεράστιο ορίζοντας, γιατί η πολιτική αλλιώς δεν είναι ανθρώπινη. Μα αυτό το πράγμα σημαίνει ακριβώς ότι ο άνθρωπος λειτουργεί μέσα στο όλον του κόσμου. Ξανά αυτό είναι. Συνεχώς επαναρχόμαστε σε αυτή τη διάσταση αυτή της καθολικότητας που είναι η μοίρα μας. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού και είναι εικόνα, συμπεριλαμβάνει το όλο μέσα του πάντοτε. Γι' αυτό και πιστεύω ότι πάντα υπάρχει ένα τελικό νόημα μέσα όλα τα πράγματα. Και μια τελική αιτία επίσης. Αυτό δεν είναι κακό, αλλά το κακό είναι να το αποθούμε όλο αυτό, το λέω πολλές τη φορά, και να βρίσκουμε μόνο χειριστικές και εργαλειακές λύσεις, άμεσα τώρα, παρακείνω, κάνε άλλο. Και να γινόμαστε ασήμαντοι. Και νομίζω ότι σήμερα πεθαίνω εξαιτίας αυτού της ασημαντότητας αυτής.
και του ναρκισισμού που συνοδεύει αυτό το πράγμα. Θα σας εκπλήξω λίγο με την απάντηση. Αυτός που λέτε απλός άνθρωπος, μερικές φορές είναι πιο καθαρός να καταλάβει αυτά που λέμε. Μοιάζει εκπληκτικό. Αλλά η δική μου εμπειρία, εγώ έχω δύο εμπειρίες. Η μία είναι καθαρά ακαδημαϊκή, όπως ξέρετε. Η άλλη η εμπειρία απορρέει από την ιδιότητά μου την δεύτερη, την ιερατική, που με φέρνει σε επαφή με αρκετό κόσμο. Πιστέψτε με, μερικές φορές έχω την παράδοξη γνώμη, παρόλο που τα μερικά βιβλία, τα πιο πολλά, δεν μπορούν να διαβαστούν από αυτούς τους απλούς ανθρώπους. Εντάξει. Παραδόξως όμως, εάν τους εξηγηθούν αυτά που λέγονται εκεί, καμιά φορά έχουν πιο πολύ υγεία, ώστε να τα καταλάβουν αμεσότερα. Ενώ ο διανόμηνος έχει και το πρόβλημα του υπερβολικού ναρκισισμού, φτιάχνει ένα σύμπαν και κλείνεται εκεί μέσα. Και άμα δεν μπει σε εκείνο το σύμπαν μέσα εσύ, αγνοεί και την ύπαρξή σου ακόμα. Είναι μια αυτάρκεια που έχουμε εμείς. Πειρασμό. Συχνώς όμως. Και με την έννοια αυτή, καμιά φορά είναι οι διανόμοι αυτοί που κολλείουν τη γενική κατανόηση. Παραδόξως μερικών πραγμάτων. Άλλοι βέβαια βοηθούν, δεν λέω για όλους, λέω για μερικούς. Και λέω για ένα μέσο επίσης τύπο, ο οποίος δυστυχώς είναι ενδημικός στο πανεπιστήμιο. Δεν υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι δεν είναι λίγοι, οι οποίοι δεν τους λέει τίποτα όλο αυτό. Δεν τους λέει τίποτα. Ευτυχώς όμως δεν υπάρχουν μόνο αυτοί. Υπάρχουν και οι άλλοι. Και αυτοί οι άλλοι καταλαβαίνουν και βοηθούν και θα βοηθήσουν και τους απλούς τους ανθρώπους να αρθρώσουν τους φόβους τους καλύτερα και να παιδαγωγηθούν, γιατί όλος πρέπει να παιδαγωγηθεί. Αλλά σας λέω ότι αν πλησιάσετε αυτούς τους απλούς ανθρώπους, θα εκπλαγεί με το πόσο πιο ευθύβολα μερικές φορές καταλαβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δεν έχουν τον τρόπο να τα πούν όπως τα λέω εγώ. Δεν έχουν τρόπο να γράψουν τα βιβλία που γράφουμε εμείς. Αλλά αν καθίσεις και τους εξηγήσεις τι εννοείς, θα σου φέρουν και επιχειρήματα καινούργια αυτοί. Από τη ζωή τους και από την αυτή τους και από την αμεσότητα της αυτής τους. Αρκεί να μην έχουν καταστραφεί και διαστραφεί εντελώς, γιατί υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Πολλοί είναι αυτοί οι άνθρωποι σήμερα οι οποίοι καταλαβαίνουν περισσότερο από όσα νομίζουμε εμείς ότι καταλαβαίνουν. Και για μένα, σας είπα, το πρόβλημα είναι περισσότερο στα ανώτερα κλιμάκια. Όχι εκεί ότι δεν καταλαβαίνουν, αλλά καμιά φορά δεν τους επιτρέπεται να καταλάβουν. Έχω επαφές με μερικούς πολιτικούς που με έχουν καταπλήξει με το πόσο καλά καταλαβαίνουν κατά την κατάσταση. Αλλά η ίδια η καριέρα τους μέσα στη διαδικασία δεν τους επιτρέπει να πούν όλα αυτά, τα οποία παρά τα αυτά καταλαβαίνουν. Κάνουν πολλές φορές και έναν αγώνα για να αλλάξουν κάτι. Αυτό είναι εξαιρετικά αξιόπαινο. Έτσι. Πρέπει να μας γίνει συνείδηση ότι οι καιροί απαιτούν μια πολύ βαθύτερη εγρήγορση από αυτή που το lifestyle μας επιτρέπει. Έτσι.